εκφράζω την ικανοποίησή μου για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών και να απευθύνω τις ευχαριστίες της πολιτείας προς όλους όσοι συνέβαλαν στην άψογη διοργάνωση και διεκπαιρέωση αυτής της πολύ απαιτητικής εκλογικής διαδικασίας για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας. Οι πολίτες μίλησαν και η τιμιγορία τους είναι απόλυτα σεβαστή. Κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι μια γιορτή της δημοκρατίας και συγχαίρω όλες και όλους τους υποψήφιους, όπως επίσης τις πολιτικές δυνάμεις για τον αγώνα που έδωσαν με ήθος, με αξιοπρέπεια, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Μαζί με τα συγχαρητήριά μου προς όσους εξασφάλισαν εντολή από το εκλογικό σώμα, είτε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θα είμαστε συμπαραστάτες σε κάθε ενέργεια, σε κάθε πρωτοβουλία, σε κάθε δράση που αποσκοπεί στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και στην ενίσχυση και περαιτέρω αναβάθμιση και ισχυροποίηση της χώρας μας. Οι 6 Κύπροι ευρωβουλευτές καλούν να εργαστούν για μια ισχυρότερη Ευρώπη, πιο αποτελεσματική, πιο ανταγωνιστική και πιο στρατηγικά αυτόνομη. Μια Ευρώπη που ενισχύει τις προσπάθειές μας για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας. Και είμαι βέβαιος ότι θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να υπερηφανεύεται ότι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας δημιουργικός εταίρος με ουσιαστικό λόγο και ρόλο σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους πολίτες. Στους εκλεγμένους τοπικούς άρχοντες εύχομαι κάθε επιτυχία, μαζί με την υπόσχεση ότι τους αντικρίζω ως πολύτιμους συνεργάτες στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουμε για αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι πρώτοι πρόεδροι των επαρχιακών συμβουλίων αυτοδιοίκησης, οι νέοι δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι, οι δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, καθώς και οι πρόεδροι των κοινοτήτων μας, όπως φυσικά και τα μέλη των σχολικών εφορειών, θα έχουν το προνόμιο να υπηρετήσουν τους πολίτες υπό το νέο αυτοδιοικητικό μοντέλο. Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης που τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου είναι μια τεράστια αλλαγή την οποία στηρίζουμε με αποφασιστικότητα. Δεν έχω αυτή τη λογική προσπάθεια και συνεργασία. Θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που προκαλεί μια μεταρρύθμιση τέτοιας έκθεσης. Κυρίες και κύριοι, οι εκλογές έχουν τελειώσει. Η συνεργασία της κυβέρνησης με όλες τις πολιτικές δυνάμεις και τους εκλεγμένους άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη σε όλα τα επίπεδα. Εγώ προσωπικά και η κυβέρνηση θα συνεχίσουμε να πράττουμε ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρχει η μέγιστη εθνική ενότητα στο εσωτερικό με μόνο γνώμονα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του λαού μας, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και με την βαθύτατη πεποίθηση πως οι μέρες που θα έρθουν θα είναι καλύτερες για τον τόπο μας σε μια Κύπρο που αλλάζει καθημερινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.